Πρώτα απ' όλα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα ξανά. Δεν νιώθουμε ότι έλειψες, αλλά καλώς ήρθες πίσω. Ευχαριστώ. Και δεν θα σε ρωτήσω και το πώς ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα, τα έχεις πει και νομίζω ότι σε κουράζει και εσένα πλέον. Πώς νιώθεις τώρα? Καλά. Ένιωθα καλά. Εντάξει, τα πρώτα λεπτά ήταν δύσκολα. Τα πρώτα 10-15. Νομίζω ότι μετά προσπάθησα να βρω τον αυτό μου, να βρω τον ρυθμό μου. Αλλά σήμερα το πιο σημαντικό είναι τη νίκη, τους 3 βαθμούς και να συνεχίσουμε έτσι. Τι σου έλεψε περισσότερο, ποδοσφαιρικά μιλώντας? Όλα, την καθημερινότητα, ένας ποδοσφαιριστής, τις προπονήσεις, την αποδυτήρια, τη μυρωδιά, το χορτάρι, τα παιχνίδια φυσικά. Αλλά όπως είπες, είμαι πίσω, είμαι συγκεντρωμένο τώρα να βοηθήσω την ομάδα με αυτό που χρειάζει και να συνεχίσουμε τη δουλειά. Και πόσο διαφορετική τη βρήκες στην ομάδα από όταν σταμάτησες να είσαι εδώ μέχρι που ξαναήρθες? Εντάξει, καινούριος παίκτης, καινούριο προπονητή, καινούριο σύστημα. Ένα σύστημα που μας έφερε πολλές επιτυχίες. Ένας προπονητής που ξέρω ως άνθρωπος πολύ καλά. Μια ομάδα που δεν λέω ότι δεν ήταν έτσι. Μιλάω τώρα που είμαι εγώ εδώ και είμαι σε ένα καινούριο ξεκίνημα που είναι η εικόνα του προπονητής. Να δίνουμε όλα σε κάθε φάση και σε κάθε παιχνίδι για την νίκη. Ανέφερες ότι έψαχνες τα πρώτα λεφτά να βρεις τον εαυτό σου. Πόσο χρόνο χρειάζεσαι, θεωρείς, για να φτάσεις στο επίπεδο που εσύ θέλεις να είσαι? Νομίζω ότι θέλει παιχνίδια, θέλει λεπτά. Δουλεύω καθημερινά να μπορέσω να έχω την πιστοσύνη το προπονητή. Την είχα σήμερα, προσπάθησα να κάνω τι με ζήτησα. Προσπαθούσα να κάνω το παιχνίδι μου. Φυσικά θέλει λεπτά παιχνιδιού, γιατί κακά τα ψέματα είμαι εκτός αγωνιστικό κομμάτι σχεδόν 5 μήνες. Οπότε σιγά σιγά νομίζω ότι θα βρίσκω τον αυτό μου.